Ναδούρου και την ευχαριστώ γι' αυτό, για τη συνέντευξη αλλά και για το γεγονός ότι είμαστε μαζί απόψε. Εγώ σας ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να μιλήσουμε αλλιώς, να μιλήσουμε σε ένα πραγματικά ιστορικό χώρο όπως είναι το συγκεκριμένο πάρκο, στο οποίο συμβάλλει η Περιφερειατικής και αφού πρέπει να πούμε ότι αυτή είναι μαγνητοσκοπημένη η εκπομπή. Θα το έλεγα και εγώ αυτό. Την έχουμε γράψει 6 μέρες πριν από την ημέρα προβολής λόγω του φορτωμένου προγράμματος που έχετε και λόγω του ότι απόψε δεν θα βρισκόσασταν στην Αθήνα. Θα σας έλεγα λοιπόν ότι τη δίνουμε όχι μόνο σε ένα ιστορικό τόπο, αλλά τη δίνουμε και σε μια ιστορική μέρα. Σήμερα λοιπόν γυρίζουμε για να προβληθεί Πέμπτη, γυρίζουμε στις 12 Οκτωβρίου. Αν βγαίναμε στον αέρα κατευθείαν θα σας έλεγα χρόνια πολλά κύριε Χαρίτο, γιατί πρέπει να μάθουμε να λέμε χρόνια πολλά για την απελευθέρωση και να μην γιορτάζουμε μόνο την είσοδο στον πόλεμο σε μια πικρή παραδοξότητα. Και πρέπει να σας αποκαλύψω ότι αυτή η πρωτοβουλία των εορτασμών της απελευθέρωσης της Αθήνας είναι μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε από την Περιφέρεια Αττικής, τώρα πλαισιώνεται από τη δημόσια τηλεόραση, από το ελληνικό κοινοβούλιο. Εδώ και 3 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, ναι, πλαισιώνεται από τη δημόσια τηλεόραση και υπάρχουν προβολές. Όταν ξεκινήσαμε, δεν αγκαλιάστηκε από όλους. Και μια και το πάτε διαφορετικά, αλλιώς θα το ξεκίναγα εγώ. Μια και το ξεκινάτε έτσι, ωστόσο, ένα μεγάλο στοίχημα που μένει να κερδιθεί από εδώ και πέρα, και επειδή 2 Πέμπτες πριν, 2 εβδομάδες πριν είχαμε την κουβέντα αυτή και με τον κύριο Κουτσούμπα, είναι και η διδασκαλία πλέον του εμφυλίου στα σχολεία, στο μάθημα της ιστορίας. Δεν ξέρω αν μπόρεσαν να μας παρακολουθήσουν οι τηλεθεατές μας, γιατί μίλησα πάνω σε εσάς, όπως τα λέγατε εσείς. Σας έλεγα λοιπόν ότι δεν ήταν εύκολο όταν ξεκινήσαμε στην Περιφερειατική σε αυτή την πρωτοβουλία. Δηλαδή, να πούμε ότι θα πρέπει να πάψουμε να είμαστε η τελευταία ευρωπαϊκή Μητρόπολη που γιορτάζει την είσοδο σε έναν βίαιο πόλεμο που δοκίμασε τη γυραιά Ήπειρο, αλλά που ευτυχώς με τεράστιο τίμημα αίματος καθυπόταξε το φασισμό και τον ναζισμό. Και δεχτήκαμε, κύριε Χαρίτο, κριτική και εξ ευωνύμων και εκ δεξιών. Εκ δεξιών αυτονόητα, διότι κάποιοι πίσω από το όχι που το αποδίδουν στο δικτάτορα του Μεταξά ξεπλέναν την τυραννική περίοδο του δικτάτορα αυτού, του Μεταξά, και εξεμονίμων, διότι θεωρούσαν ότι με κάποιο τρόπο ξεπλένουμε τις οικονομικές πολιτικές λιτότητες της Γερμανίας. Δώσαμε πολύ μεγάλη μάχη και τώρα είμαστε χαρούμενοι γιατί αυτή η πρωτοβουλία πια χρόνο με το χρόνο θεωρείται δεδομένη. Έχει αποδώσει καρπούς. Λοιπόν, πάμε όμως να ξεκινήσουμε με τα δύσκολα. Ή μάλλον πριν πάμε στα δύσκολα, επειδή το είπα στην αρχή, πριν πάμε σε αυτά τα οποία έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους τη χρονιά που πέρασε και το καλοκαίρι που πέρασε. Μιλώ για την Δυτική Αττική, μιλώ για τη Μάντρα, μιλώ για το Μάτι. Πριν πάμε σε αυτά, επειδή το ανέφερα ότι είναι μία από τις σπάνιες συνεντεύξεις, η δεύτερη είναι επί της ουσίας. Έχετε μιλήσει πάλι εδώ στην ΕΡΤ, στην κυρία Κατρίτση. Και αν δεν κάνω λάθος, έχετε βγει στον Νίκο τον Χατζηνικολάου, στον Αντένα, πριν από 3 εβδομάδες περίπου, όταν δεχτήκατε την κλήτευση από την εισαγγελία για να καταθέσετε. Ναι. Γιατί τόσο σπάνιες οι εμφανίσεις? Να σας πω, γιατί τέτοια απόσταση από τα φώτα? Να μην είμαστε υπερβολικοί. Μία εφόλη στις ύλες, όπως λέμε, συνέντευξη, πράγματι ήταν αυτή με τη συνάδελφό σας, την κυρία Κατρίτση, πάλι στη δημόσια τηλεόραση. Όποτε χρειαστεί, κατά καιρούς, βεβαίως κάνω δηλώσεις, αν θέλετε, on camera. Όμως, ναι, με μία έννοια, δεν είμαι γνωστή επισκέπτρια των τηλεοπτικών πλατών. Κύριε Χαρίτο, νομίζω ότι θα πρέπει να πάμε λίγο πίσω. Το 2014, όταν παραιτήθηκα από τη βουλευτική μου έδρα για να δώσω μία μάχη χωρίς την ασφάλεια, την καβάτζο, όπως λένε οι νεαροί και οι νεαρές της βουλευτικής έδρας, και έδωσα τη μάχη για την Περιφέρεια Αττικής. Συνηθίζω να λέω ότι στην Περιφέρεια Αττικής η διοίκησή της, αυτή η ομάδα που έχει ανθρώπους οικολόγους, ανένταξτους, αριστερές, δημοκράτησες, δεν έχει όλους τους ανθρώπους που ανήκουν στο ΣΥΡΙΖΑ όπως εγώ και δεν παριστάνουμε τους ανεξάρτητους αυτοδιοικητικούς. Αυτή η ομάδα είχε πάντα ένα αντιμέτωπο αγώνα. Ο ένας ήταν επίλυση χρόνιων προβλημάτων, το αντιπλημμυρικό, η ανέβρεση δημόσιων χώρων και η στήριξη σπουδαίων πρωτοβουλειών σαν και αυτοί που είμαστε σήμερα εδώ, κοινωνική πολιτική και περίπου το σύνολο των 372 αρμοδιοτήτων για το οποίο υπογράφω. Και το άλλο μέτωπο που είχαμε ήταν να αλλάξουμε το ηθικό υπόδειγμα εξουσίας. Εξηγούμε και το λέω όσο πιο απλά μπορώ. Η χώρα μας δεν χτυπήθηκε μόνο από την κρίση χρέους.
Δεν κόψαμε τις συντάξεις. Δεν βρέθηκαν άνθρωποι στα κέντρα στέγων, στα οποία και σε αυτό συμβάλλει η περιφέρεια. Η χώρα μας χτυπήθηκε από κρίση δημοκρατίας. Τι μου είπατε πριν, εύχεται ο κύριος Κουτσούμπας ότι όπως τα τελευταία 3 χρόνια μπήκε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα η διδασκαλία του ολοκαυτώματος, για την οποία εγώ και εσείς δεν έχουμε διδακτεί, έτσι, και γιατί δεν θέλαμε να πάμε μετά και στο εμφύλιο. Λοιπόν, έτσι αυτά τα τελευταία χρόνια ισχυρίζομαι ότι η κρίση δημοκρατίας έχει να κάνει και με το ότι οι νέοι και οι νέες ξεχάσανε τι έκανε τούτος ο τόπος απέναντι στο φασισμό και στον ναζισμό και το θεωρούν ελκυστικό στη χώρα που γεννήθηκε η δημοκρατία να ψηφίζουν νεοναζιστικό κόμμα. Γιατί γίνεται αυτό? Διότι η εικόνα που έχει φτιαχτεί για τους αιρετούς είναι μια εικόνα των προνομίων, της κουστοδίας των συνεργατών, με μεγάλη απόσταση από τα προβλήματα των πολιτών, που περνάνε τη μέρα τους και το χρόνο τους με στόχο την επόμενη κάλπη και την επανεκλογή τους. Όταν φτάσεις δε σε πρόσωπα όπως είναι το δικό μου που χρεώνεται στην περιβόητη κεντρική πολιτική σκηνή, έχεις περιπτώσεις μόνο ανθρώπων οι οποίοι είτε κάνανε διάλειμμα, πάνγιο βρήκανε το Δημαρχιλίκι, το Περιφερειαρχιλίκι μέχρι να επανέλθουνε, είτε ξεκινήσαν από αυτό για να κάνουν είσοδο στην κεντρική πολιτική σκηνή. Εγώ λοιπόν στην αρχή είπα ότι για να δώσουμε αυτό τον αγώνα απέναντι στην αναξιοπιστία των πολιτικών θα πρέπει να γίνω εργάτρια της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θυμάστε πόσες φορές χρειάστηκε να πω ότι άπαξ και το κόμμα μου βρεθεί στην εξουσία δεν θα βρεθώ στον ανασχηματισμό ούτε στη σύνθεση. Διότι αυτό περιμέναν όλοι. Από το 1994 και μετά. Εδώ μιλάω για κάτι διαφορετικό όμως. Αυτό το οποίο σας προσάπτουν, ναι, δεν είναι ότι η Ρένα Δούρου δεν έγινε ένας τηλεοπτικός μαϊντανός να κάθεται από το πρωί μέχρι το βράδυ, από τα πρωινάδικα μέχρι τις πολιτικές εκπομπές, στα talk show το βράδυ και να αναλύει την πολιτική της εκεί. Που είναι πάντα πιο εύκολο. Είναι κάτι άλλο, είναι κάτι διαφορετικό. Ότι ακόμα και για τα θέματα αρμοδιότητάς σας έβγαινε ένα δελτίο τύπου, ένα κομμάτι χαρτί που απαντούσε στα ζητήματα που ενδεχομένως πολλές φορές να χρειαζόντουσαν πιο συγκεκριμένες απαντήσεις. Ότι υπερπροστατεύετε τον εαυτό σας με μια αποχή από τα φώτα της δημοσιότητας. Κοιτάξτε, έχω ακούσει τα πάντα, έχω ακούσει την ίδια στιγμή πολλά και αντιφατικά, αλλά σας ξαναλέω, το να είσαι περιφερειάρχης, το να είσαι δήμαρχος, δεν είναι όπως το να είσαι αιρετός του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Και να το πω και αλλιώς κιόλας, αναζητούν πολλοί, για παράδειγμα, τον κύριο Αγοραστό. Αναζητούν πολλοί τον κύριο Καχρημάνη. Αναζητούν πολλοί τον κύριο Μέτιο. Και ενδεχομένως αυτή τη στιγμή οι τηλεθεατές μας γκουγκλάρουν τα ονόματα. Είναι περιφερειάρχες, είναι συναδερφοί μου. Αναζητούσαν πολλοί τον πρώην περιφερειάρχη Αττικής. Θέλω να πω λοιπόν ότι ούτως ή άλλως αυτό που μας πιστώνεται στην περιφέρεια Αττικής από τη στιγμή που έγινε αυτή η συμβολική κίνηση της παρέτησής μου από τη βουλευτική έδρα. Από το γεγονός ότι τα στελέχη της περιφέρειας βρισκόντουσαν, αλλά εγώ, όπως είπατε, δεν έκανα τον τηλεοπτικό μαϊντανό. Αυτό που εγώ λέω ότι μας το πιστώνουν εχθροί και φίλοι είναι ότι φέραμε την τοπική αυτοδιοίκηση σε ένα πιο κεντρικό επίπεδο. Χάρη στην εκλογή αυτής της διοίκησης, η περιφέρεια Αττικής έχει ισχυρό λόγο στις Βρυξέλλες. Βρεθήκαμε στο Συμβούλιο της Ευρώπης όχι απλά να παρακολουθούμε και να πηγαινορχόμαστε, όπως λέει ο κόσμος, για να φάμε τηγανιτές πατάτες και μύδια στις Βρυξέλλες, αλλά για να υψώσουμε τη φωνή μας σε σχέση με την τοπική αυτοδιοίκηση και το προσφυγικό. Επειδή θα έρθουμε στα της αυτοδιοίκησης και της περιφέρειας πιο συγκεκριμένα στην πορεία της κουβέντας αυτής, για να το κλείσουμε αυτό το κομμάτι. Ο λόγος που δεν αναζητούν τους άλλους περιφερειάρχες που αναφέρατε και η εκτίμηση δική σας για την υπεραναζήτηση, αν καταλαβαίνω καλά, από τη δική σας πλευρά του προσώπου σας, έχει να κάνει με τι? Έχει να κάνει και με το γεγονός ότι εγώ δεν έπαιξα αυτό που ήδη υπενόησα της ανεξάρτητης αυτοδιοικητικής. Δηλαδή, ενώ δουλεύουμε σκληρά και επιλύουμε προβλήματα δεκαετιών, την ίδια στιγμή παίρνουμε και θέση. Δεν μου παριστάνω ότι δεν αναζητώ το χρήσμα. Δεν παριστάνω ότι δεν έχω άποψη στο δημοψήφισμα. Σας πηγαίνω πολύ πίσω. Mm-hmm. Αλλά γενικά μου αρέσει να θυμάμαι, να μην ξεχνώ. Πήραμε θέση ως περιφέρεια. Παίρνουμε θέση σε πάρα πολλά που θεωρούνται κεντρικοπολιτικά, στις περιβόητες επενδύσεις. Γνωμοδοτούμε. Το τελευταίο ψήφισμα που έκανε το Περιφερειακό Συμβούλιο τόσο για τη δίωξη του Παναγιώτη Λαφαζάνη, όσο και για την δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου. Θέλω να σας πω, παίρνω θέση.
Αλλά την ίδια στιγμή σας ξαναλέω, θέλω να αλλάξω το ηθικό υπόδειγμα εξουσίας. Επίσης, μπορεί να ήμουν ακριβοθόρητη στα στούντιο να σχολιάζω και πιάσει έναν δημόσιο διάλογο που δεν περιποιεί τιμή, δηλαδή ταΐζει περισσότερο την αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος, αλλά μπορούσατε να με βρείτε στις γειτονίες της Νίκαιας να συνομιλώ αποδίδοντας λογοδοσία στους συμπολίτες μου, σε κινηματογράφο στο Γαλάνδρη να συζητάμε για τα έργα του Βόρειου Τομέα, στο εργατικό κέντρο Λευσίνας για να κάνουμε σούμα τι έχει κάνει η περιφέρεια και να ακούω από τους φορείς, με νέους και με νέες που για πρώτη φορά χάρη στην περιφέρεια Αττικής και στη συμβολή του επιμελητηρίου βραβεύτηκαν για καινοτομίες ιδέες. Λοιπόν, πάμε στα δύσκολα. Δεν ξέρω πότε δυσκολεύει ένας αιρετός ή ένας δημοσιογράφος. Δυσκολεύει εννοείται από την ερώτηση ή δυσκολεύεται όταν δεν έχει σοβαρή απάντηση. Να πάμε στα βαριά, να το πω διαφορετικά. Έχουμε την περίπτωση της Μάντρας, έχουμε τις βροχοπτώσεις, τις πλημμύρες, τις καταστροφές, την απώλεια ανθρώπινων ζώων στη Δυτική Αττική και έχουμε και το Μάτι. Να τα πάρω χρονολογικά, να ξεκινήσω όχι από το Μάτι, που είχαμε και τις περισσότερες απώλειες, να ξεκινήσω από τη Δυτική Αττική. Σας παρακολούθησα, αν θυμάμαι καλά, είναι 3 εβδομάδες πριν η κλήτευσή σας, 1 μήνας, κάπου τόσο. Λιγότερο. Αλλά από την εισαγγελία από τις αρχές, όπου διέκρινα μια δυσαρέσκεια από εσάς για την κλήτευση αυτή, για τον τρόπο με τον οποίο έγινε. Σας άκουσα στην Κατερίνα Κρυβοπούλου στην ΕΡΤ και στον Νίκο Χατζηνικόλαου εκείνο το βράδυ επίσης που βγήκατε. Ο λόγος της δυσαρέσκειας έχει να κάνει τελικώς με τι, με τον τρόπο που έγινε η κλήτευση, με τον τίτλο που είχε μπει επάνω ως ύποπτη μαζί με άλλους εμπλεκόμενους, ή έχει να κάνει με την ουσία του πράγματος? Όχι, επειδή δεν είναι 2 μέρες πίσω, δεν είναι και 3 εβδομάδες, θα προσπαθήσω και εγώ να θυμηθώ τι αισθάνθηκα. Σίγουρα δεν ήταν δυσαρέσκεια, ήταν έκπληξη. Ήταν έκπληξη, έκπληξη ήταν. Εξηγούμε. Έκπληξη γιατί θεωρείτε ότι δεν θα έπρεπε να έχετε κλητευθεί? Όχι, για όνομα. Δεν ήταν έκπληξη για την κλίση, δηλαδή για να προσφέρω αυτό που θεωρώ αυτονόητο. Δηλαδή, εγώ αισθάνομαι ότι πρέπει να είμαστε όλοι ίσοι έναντι του νόμου. Να μην υπάρχουν κατηγορίες ανθρώπων, συμπολιτών μου. Η έκπληξη, θυμάμαι, που αισθάνθηκα ήταν γιατί πηγαίνοντας στο γραφείο συνεργάτου και με την τηλεόραση ανοιχτή στο δικό σας, στη δική σας συχνότητα και με την απορία επίσης των συνεργατών μου να υπάρχει έκτακτη επικαιρότητα σε διάφορες ιστοσελίδες, είδαμε ότι η Δούρου καλείται ως ύποπτη. Καταρχάς, κάποιος καλείται σε μια διαδικασία εξέτασης, οπότε η έκπληξή μου ήταν γιατί συνάδελφοί σας, ο Θεός να τους κάνει, και ελπίζω να μην το θεωρείτε προσβλητικό, δεν μου αρέσει ποτέ να τσουβαλιάζω τους ανθρώπους, οι δημοσιογράφοι είναι ρουφιάνοι, οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι τεμπέληδες, έσπευσαν από ένα διψήφιο αριθμό ανθρώπων που καλούνται να συνδράμουν τη δικαστική έρευνα να έχουν κολλημένη επί ώρες τη φωτογραφία μου και από κάτω να έχουν ήδη αποδώσει κατηγορία. Έκπληξη είχα. Αυτό δεν ήταν δυσαρέσκεια. Θεωρείτε δηλαδή ότι επιχειρήθηκε μια στόχευσή σας και μια υπερέκθεση για τις ευθύνες ενδεχομένως που μπορεί να έχετε και μάλιστα, εσείς κοιτάξτε τώρα, από κάποια συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης? Πώς σας έλεγα πριν ότι έχω ακούσει το σύνολο των πραγμάτων που μπορεί να ακούσει ένας άνθρωπος, που τα οποία είναι αντιφατικά. Δεν είναι τυχαίο ότι το ύποπτη και η φωτογραφία μου κολλημένη για ώρες είναι από τους ίδιους συναδέλφους σας και από τις ίδιες πένες που όταν είχαμε ουσιαστικά την εξέλιξη της τραγωδίας στη Μάνδρα, δηλαδή δεν είχαμε μετρήσει ακόμα τους νεκρούς μας, προσήλθα στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, γιατί πιστεύω, κύριε Χαρίτο, ότι πρέπει και εγώ αυτό που σας έλεγα να αλλάξουμε το ηθικό υπόδειγμα άσκησης εξουσίας, να βοηθήσω να μπει ένα τέλος στην ατιμορρησία και στην ανευθυνότητα. Οπότε, όταν πέρασε λίγο αυτή η έκπληξη, όταν σε τελευταία ανάλυση έβαλα στο κεφάλι μου ποιοι είναι αυτοί που υπογράφουν και παριστάνουν τους τηλεεισαγγελείς, και είναι τα ίδια άτομα που τότε που προσήλθα στην εισαγγελία κορόιδεψαν, λιδόρισαν, μία κίνηση που νομίζω έχει μια πρωτιά.
Ποια είναι η πρωτιά, ότι δεν ξέρετε πολλούς αιρετούς χωρίς ασυλία, έτσι, εγώ δεν έχω ασυλία όπως οι βουλευτές υπουργοί, να προσέρχονται ήδη να βοηθήσουν. Αυτοί λοιπόν τότε που με λιδωρούσαν, τι πάνε να κάνει δούρου, πάνε να μείνει στον εαυτό τους κτλ. Αυτοί ήταν οι ίδιοι που υποκατέστησαν τη δικαιοσύνη και τους εισαγγελείς. Όταν το σκέφτηκα αυτό, κατάλαβα ότι είναι ο ίδιος εσμός ανθρώπων, είτε που παριστάνουν τους λειτουργούς ενημέρωσης και που ουσιαστικά δεν θέλουν να αλλάξουν τα πράγματα, που βρήκαν ευκαιρία στους συμπολίτες μας που ακόμα πενθούν, γιατί όποιος έχει χάσει άνθρωπό του ξέρει ότι το πένθος δεν περνάει, ούτε το πρώτο 24ωρο, ούτε το δεύτερο, να δημιουργήσουν ένα χτύπημα στην πολιτική προσπάθεια που κάνει η δύναμη ζωής. Δεν τους ενδιαφέρουν οι συμπολίτες μας. Αν τους ενδιαφέραν οι συμπολίτες μας, θέλω να σας πω ότι ως σοβαροί ρεπόρτερ, ως σοβαροί δημοσιογράφοι, θα είχαν πιάσει το νήμα, θα βλέπαν ότι από το 1995 που έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα ή δοκιμάζει στην περιοχή, μέχρι το 2003 δεν είχε γίνει τίποτα. Το 2003 στην Μάνδρα μπαζώνουμε τα ρέματα, μετά ανακαλύπτουμε ότι αφού τα μπαζώσαμε και χτίσαμε πάνω στα ρέματα και εκτρέψαμε το ρέμα σε μια τέτοια διατομή που, για να το καταλάβει ο κόσμος, όποιος δεν είναι πολιτικός μηχανικός, είναι σαν να ρίξεις ένα λίτρο νερό μέσα στη διατομή σε ένα καλαμάκι. Θα έπρεπε να βοηθήσουμε ώστε να φύγει το ποτάμι, το ρέμα, να εκτραπεί στις σούρες. Το 2010 το ανακαλύπτουμε αυτό, 7 χρόνια πραξίας, και βλέπετε, δεν λέω οι άλλοι, δεν λέω οι προηγούμενοι, αυτό που κάνουν όλοι οι αιρετοί, λέω εμείς. Γιατί θα έχει συνέχεια η πολιτεία και οι θεσμοί, ή δεν θα έχουν άλλα κάρτα, θα παίρνουμε τις ευθύνες. 7 χρόνια πραξίας από το 2003 ως το 2010. Το 2010 επιχειρείται να βρεθεί κάποιος να μελετήσει αυτό το έργο. Από το 2010 τον βρίσκουμε το μελετή το 2011. Από το 2011 ο μελετητής παίρνει 2 φορές παράταση από την προηγούμενη διοίκηση, και όταν αναλαμβάνουμε εμείς, ουσιαστικά έχουμε μια μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός έργου που πρέπει να γίνει από το 1995. Εικάζω τώρα, έτσι, δεν είμαι και πολιτικός μηχανικός. Και έρχεται αυτή η διοίκηση και στις πρώτες 30 εργάσιμες μέρες εγκρίνει την τοπογραφική, την κτηματολογική, το φάκελο υγείας και ασφάλειας, τα τεύχη δημοπράτησης, τη μελέτη κόστους ωφέλους. Και αρχίζουμε και τρέχουμε. Και μέσα σε 2 χρόνια, κύριε Χαρίτο, έχουμε καλύψει κενό δεκαετιών, και την ώρα που βρίσκομαι στην εισαγγελία και προσπαθώ να της πω, προσέξτε, δεν θα βρείτε στο πρόσωπό με έναν άνθρωπο που δείχνει τους προηγούμενους ή τους από κάτω, ο πρώην Περιφερειάρχης, εξέχοντας τελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης, επιδίδεται σε έναν αγώνα που ούτε λίγο ούτε πολύ η Δούρου φταίει. Χρησιμοποιήσατε το εμείς νωρίτερα. Αυτό το εμείς, και ερχόμενοι στο σήμερα, σημαίνει ότι σε κάποιο βαθμό, πέρα από αυτά που μου περιγράψατε μέχρι τώρα, ενδεχομένως να αναγνωρίζετε και κάποιες ευθύνες στον εαυτό σας για καθυστερήσεις ή για οτιδήποτε άλλο. Μα κύριε Χαρίτου, δεν το χρησιμοποιώ ψευδεπίγραφα, σεμνότυφα το εμείς. Σας είπα και πριν ότι αν το κράτος έχει συνέχεια, αν οι θεσμοί της Ελληνικής Δημοκρατίας έχουν συνέχεια, δεν θα πάρω εγώ τη σκητάλη από αυτούς που μπροστά στη κάμερα λένε ότι τα κάνουν όλα καλά και δείχνουν μετά άλλους. Γι' αυτό και προσήλθα τότε στην εισαγγελία. Εγώ θέλω μόνο να σας πω, για να χρησιμοποιήσω και το εγώ λίγο, αν χρησιμοποιήσουν για το εμείς. Εγώ θέλω μόνο να σας πω το εξής, ότι μετά από το σοκ και την έκπληξη, που κατάλαβα ποιος είναι ποιος τέλος πάντων, μου δημιουργήθηκε και ένα αίσθημα ανακούφισης. Γιατί, κύριε Χαρίτο? Διότι έχουμε μάθει μεγάλες σημαντικές δικαστικές έρευνες μεγάλου δημοσίου ενδιαφέροντος να σέρνονται. Ακόμα και έρευνες που αφορούν αυτήν καθ' αυτή την κρίση, τη χρεοκοπία της πατρίδας μας. Οπότε όταν είδα ότι όλο αυτό το πράγμα προχωράει σχετικά γρήγορα, θεώρησα ότι είναι το μίνιμουμ που μπορεί να γίνει προς τη μνήμη των νεκρών και με σεβασμό προς τον πόνο των οικογενειών τους. Λοιπόν, θα σας πάω στο μάτι και θα ξεκινήσω διαφορετικά αυτή τη φορά. Θα ξεκινήσω ρωτώντας σας αν θεωρείτε ότι έχετε μερίδιο ευθύνης, ότι φέρετε μερίδιο ευθύνης, με δεδομένο ότι αρκετοί από την αντιπολίτευση, από τα μέσα ενημέρωσης σας έχουν καταλογίσει απουσία τις κρίσιμες ώρες. Το έχετε απαντήσει σε συνεντεύξεις που δώσατε σε κάποια έντυπα. Ωστόσο, αναγνωρίζετε ότι θα είχε μια διαφορετική βαρύτητα, μια φυσική παρουσία εκεί που τρέχουν οι εξελίξεις. Πού τρέχουν οι εξελίξεις?
στο μάτι. Λοιπόν, ναι, το έχω απαντήσει, όμως σας ευχαριστώ που με ρωτάτε, διότι έχω καταλάβει ότι έγινε μια μεγάλη προσπάθεια πάλι από τους πολιτικούς αντιπάλους και από εκπροσώπους της αξιωματικής αντιπολίτευσης, οι οποίοι βγήκαν την επόμενη μέρα, απέδωσαν κατηγορητήριο, έφυγαν για διακοπές, γύρισαν μαυρισμένοι κυριολεκτικά, και μπορώ να σας πω τα ονόματα, για να συνεχίσουν από εκεί που το άφησαν. Λοιπόν, οπότε να το πω όσο πιο απλά μπορώ. Οι περιφέρειες και οι περιφερειάρχες δεν έχουν επιχειρησιακή ευθύνη και επιχειρησιακό ρόλο στην κατάσβεση της πυρκαγιάς. Ορθότατα λέω εγώ, και ακολουθώντας την κοινή λογική ο νόμος, λέει το εξής, ότι οι περιφέρειες και οι περιφερειάρχες υποβοηθούν τον επιχειρησιακό ρόλο της πυροσβεστικής. Τώρα, προσέξτε, τι μου είπατε? Μήπως θα ήσασταν καλύτερα εκεί που τρέχουν εξελίξεις? Σας ρώτησα πού τρέχουν εξελίξεις. Πού τρέχουν εξελίξεις για την ενημέρωση, πού τρέχουν οι εξελίξεις για τη διάσωση, η διαφυγή των συμπολιτών μας που απειλούνται, πού πρέπει να είναι ο περιφερειάρχης, ώστε να είναι. Ώρες που λοιπόν, στις κρίσιμες ώρες, δηλαδή από τις 12 το μεσημέρι, που ξέσπασε φωτιά στα Γεράνεα Όρη και έφτασε μέχρι κάποια στιγμή να απειλεί και τους Αγίους Θεοδόρους, έως την επόμενη μέρα το πρωί. Βρισκόμουν σε συνεχή επικοινωνία στο γραφείο μου, εκεί που είναι η καρδιά της αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας, ώστε να μπορώ να ακούω τη βοήθεια που χρειάζεται η πυροσβεστική και να στέλνω υδροφόρες στην Κινέτα, υδροφόρες στον Ταού Πεντέλης, να προσπαθώ να ενημερώνομαι έγκαιρα και έγκυρα για να μπορώ να υπογράφω. Και όταν κατάλαβα κάποια στιγμή το απόγευμα το βράδυ, χωρίς να έχω επίσημη ενημέρωση από την πυροσβεστική υπηρεσία, ότι έχουμε πάρα πολλά μέτωπα στο σύνολο της Αττικής, ζήτησαν, και δεν είμαι μέλος, να συγκληθεί το κεντρικό συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας, το οποίο και πήγα για να παρακολουθήσω και αν χρειαστεί να συνδράμω. Και μετά βέβαια έμεινα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στο ΕΣΚΕ, στο κέντρο επιχειρήσεων. Αυτό τι ώρα το ζητήσατε αυτό? Αυτό το ζήτησα το απόγευμα, δηλαδή γύρω στις 8 παρά. Τέλος πάντων, θέλω να σας πω, κύριε Χαρίτο. Αυτό θα μπορούσε να έχει ζητηθεί, κοιτώντας εκ των υστέρων τα πράγματα, θα μπορούσε να έχει ζητηθεί κάποιες ώρες νωρίτερα? Όχι, γιατί δεν είναι κάτι που είναι υποχρεωτικό. Δηλαδή δεν είναι κάτι που αυτό υποβοηθά το ρόλο του καθενός. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι οι περιφέρειες δεν σβήνουν φωτιές. Οι περιφέρειες υποβοηθούν, οι περιφέρειες μπορούν να πάρουν εισήγηση από το πυροσβεστικό σώμα, όπως έγινε στην Εύβοια, όπως έγινε στην Κέρκυρα, για να προγραμματίσουν και να αποφασίσουν την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών, την οποία θα την υλοποιήσουν οι Δήμοι. Τώρα, το αυτονόητο ερώτημα, φαντάζομαι ότι θα ρωτούσε ένα τηλεθεατή, ο οποίος μας βλέπει αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστώ, διότι ακουγόταν εντολή εκένωσης, δεν την έδωσε η Δούρου, άφησε τον κόσμο να καεί. Θα μου επιτρέψετε. Που ήταν εκείνο το βράδυ. Ναι. Ένας τηλεθεατής που μας βλέπει αυτή τη στιγμή και έχοντας την εικόνα από το μάτι εκείνο το απόγευμα, εκείνο το βράδυ, φαντάζομαι ότι θα ήθελα να ρωτήσει το εξής. Αν έγιναν καλώς, όπως είπε ο αρχηγός πυροσβεστικής στη συνέντευξη τύπου εκείνο το βράδυ, τα πράγματα, ή το επόμενο βράδυ, αν θυμάμαι καλά. Πέμπτη. Εάν όντως έγιναν καλώς και από την πλευρά σας όλα τα πράγματα, το λάθος που υπήρξε τελικώς? Γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει απαντηθεί αυτό. Α, κύριε Χαρίτο, με συγχωρείτε. Κάποιος όμως κακοπροαίρετος τηλεθεατής θα σας πει ότι μου κάνετε και πάσα τώρα. Διότι από όλους και όλες που είτε συνδράμαμε, είτε βρεθήκαμε στο στόχαστρο της πολιτικής αντιπαλότητας και των πολιτικών διώξεων, το δεύτερο εγώ της απόψινής μας εκπομπής, ήμουν το πρώτο πρόσωπο που είπα. Δεν μπορεί να λένε όλοι ότι τα κάνουν καλά και να μετράμε τέτοια αποτελέσματα. Και μάλιστα είναι κάτι το οποίο, ξέρετε, δεν το αφισβητεί κανείς, γιατί είναι έντυπο. Είναι στην Εφημερίδα των Συνταχτών. Και να δει και πότε υπόθηκε και πώς υπόθηκε. Άρα το λάθος λοιπόν, είναι που. Άρα εγώ λέω το εξής. Ότι προφανώς έχουν γίνει λάθη, και μάλιστα αν θέλει να είναι κάποιος πολύ σοβαρός, γίνανε λάθη και κατά την επιχείρηση και κατά τον τρόπο με τον οποίο είπε ο σπουδαίος καθηγητής κύριος Λέκας, αφήσαμε να γεννηθούν παγίδες θανάτου οικισμοί στην πατρίδα μας, όπως είναι το Μάτι ή η Μάνδρα. Και γι' αυτό λέω ότι σωστά πρέπει να γίνει έρευνα για να αποδοθούν ευθύνες. Διότι
πρέπει να προσέξουμε να μην πάμε όπως στο παρελθόν. Όλοι υπεύθυνοι και κανένας. Έχοντας την εμπειρία ότι το βιώσατε και το βιώσατε μην το πληρώσει και κάποιος που δεν φταίει. Δηλαδή η δικαιοσύνη οφείλει να είναι τυφλή. Δεν λέει κανένας ότι η δικαιοσύνη είναι κουφή. Και σαν να υπάρχουν σκυλίσιες φωνές ιένας που θέλουν να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο η δικαστική έρευνα διεξάγεται και μάλιστα ξαναλέω σε σωστούς χρόνους. Έχω μέσα στην οικογένειά μου την ιστορία του Διστός. Έχω ως παιδί περάσει μαύρα Χριστούγεννα και ξέρω ότι αυτό μπορεί να πάρει χρόνια. Και να μην αισθάνεσαι δικαιωμένος ή ποιος ήταν αυτός που μου κλέψε τον άνθρωπο. Για να το κλείσουμε και να φύγουμε παρακάτω, εικάζεται τι πήγε λάθος εκείνο το 24ωρο. Να σας πω... Δεν ήταν καν 24ωρο, ναι. Ήταν... Όχι, μια μισή ώρα ήταν. Ναι, μια μισή ώρα ήταν. Εντάξει τώρα, να σας πω κάτι, για να πάω και στην πρώτη σας ερώτηση. Γιατί δεν βγαίνεις, γιατί δεν πολύ μιλάς. Δεν μπορώ να πάρω τη σκυτάλη είτε από τον εισαγγελέα, είτε από τον πυροσβέστη, είτε από τον καθηγητή πανεπιστημίου, είτε από τον τροχαίο εκείνο το βράδυ. Αυτό που λέω όμως είναι να μην μείνει έτσι. Να μην μείνει έτσι. Δεν μ' αρέσει να υποκαταστήσω όπως με χυδαίο τρόπο παίξανε κάποιοι από το αντίπαλο στρατόπεδο. Και σε τελευταία να σας πω και κάτι άλλο, κύριε Χαρίτο. Αν 4 χρόνια στη διοίκηση της μεγαλύτερης περιφέρειας της πατρίδας δεν μπορέσανε να βρούνε ζητήματα διαφθοράς και αδιαφάνειας, αυτό δεν σημαίνει ότι θα παλέψουν όλη τη δουλειά που έχουμε κάνει αθρίζοντας με ένα χυδαίο τρόπο νεκρούς και παίζοντας πάνω σε 2 τραγωδίες που είναι εθνικές τραγωδίες. Κυρία Δούρου, για να το κλείσω, να ολοκληρώσουμε το κομμάτι της καταστροφής στο μάτι και την απώλεια ανθρώπινων ζώων. Κάτι άλλο το οποίο σχολιάστηκε και μάλιστα έχει χαρακτηριστεί από την αντιπολίτευση ένα κακοστημένο θέατρο, ήταν το Υπουργικό Συμβούλιο εκείνο το βράδυ, συγγνώμη, όχι το Υπουργικό Συμβούλιο, η συνεδρίαση υπό τον Αλέξη Τσίπρα και η ενημέρωση στον Πρωθυπουργό από τους αρμόδιους φορείς για την κατάσταση που επικρατεί στο μάτι. Ήταν ήδη πολύ αργά. Υπήρχαν πληροφορίες στα δημοσιογραφικά γραφεία για νεκρούς. Όντως, σε εκείνη την σύσκεψη δεν έπεσε στο τραπέζι το θέμα των νεκρών. Δεν είχατε την πληροφόρηση εκείνο το βράδυ. Καταρχάς, έχει κατηγορηθεί για πάρα πολλά. Να πω όμως ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός άφησε τη βράβευση στο Μόσταρ και ήρθε όσο πιο γρήγορα γινόταν. Οπότε η ώρα που γινόταν ενδεχομένως να θεωρείται να είναι αρκετά μετά από τις 6.30 που η φωτιά εικάζεται ότι είχε ήδη κάψει τους συμπολίτες. Μιλάω για το βράδυ πλέον, τώρα, μιλάω για το όταν καθίσατε όλοι μαζί στο τραπέζι. Εκείνη την ώρα λοιπόν που έγινε η σύσκεψη, ο Πρωθυπουργός ρώτησε για τις απώλειες, διότι όπως λέτε και εσείς σωστά, 2 ώρες πριν, λέω τώρα, διορθώστε με, σας παρακαλώ τόσο, πάρα πολύ. Είχαμε αρχίσει να έχουμε τις πληροφορίες στα δημοσιογραφικά γραφεία για νεκρούς. Στα δημοσιογραφικά γραφεία να μιλάνε για απώλεια ζώων. Και γι' αυτό ο Πρωθυπουργός έκατσε μέχρι τα ξημερώματα, προκειμένου να επιβεβαιωθούν αυτές οι πληροφορίες, και γι' αυτό ζήτησε από τον ίδιο τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και όχι τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, τον τότε, να βγει έστω και αργά στις 2.30 ώρα και να επιβεβαιώσει τον τότε ως εκείνη την ώρα αριθμό. Αυτά μπορώ να σας πω. Δηλαδή ότι και όσοι βρίσκονταν στο κέντρο επιχειρήσεων, όχι στο γραφείο που ήταν υπηρεσιακή. Άρα, για να γίνει κατανοητό, στην κουβέντα που κάνατε εκείνο το βράδυ, δεν ζήτησε ο Πρωθυπουργός να επιβεβαιωθεί. Και γι' αυτό έμεινε μέχρι να έχει τον αριθμό τον επιβεβαιωμένο. Άρα μέχρι που βγήκε και έκανε τις δηλώσεις ο Αλέξης Τσίπρας, δεν είχατε ενημερωθεί μέσα. Να σας πω κάτι, εκείνη τη μέρα, εκείνη τη νύχτα μάλλον σας λέω κύριε Χαρίτο, δυστυχώς ακόμα δεν ήξερα. Και δυστυχώς μετά έμαθα ότι υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία επιβεβαίωσης. Ότι δεν μετράς αν θέλετε, δηλαδή δεν παίρνεις εικασίες, δεν μετράς τις εικασίες, δεν παίρνεις υπόψη τι λέγεται στο ένα στούντιο ή στο άλλο. Υπάρχει μια διαδικασία ιατροδικαστική κτλ. Για να επιβεβαιώσεις. Και μην ξεχνάτε ότι αυτή η διαδικασία έκανε πολλές μέρες μετά. Υπήρχαν αγνοούμενοι πολλές μέρες μετά. Πάντως υπήρχε ενημέρωση, επειδή είχα κάνει 4-5 μέρες μετά και την ομάδα Δίας, η οποία επιχείρησε στο σημείο και
έβγαλε άτομα από την ακτή για να τους πάει στις βάρκες, να τους φορτώσει εκεί. Είχαν ήδη ενημερώσει από τις 7.30 το απόγευμα ότι υπάρχει νεκρός και είχαν αφήσει και μία μοτοσικλέτα με δύο άτομα εκεί για να περιμένουν το ασθενοφόρο, το οποίο ήρθε όντως στις 12.30 το βράδυ. Αλλά η πληροφόρηση υπήρχε από τις 7.30 το απόγευμα. Φαντάζομαι σίγουρα θα επιβεβαίωσαν τους ανώτερους τους, τους επιχειρησιακούς υπευθύνους. Δεν ενημερώνουν την περιφερειάρχη για αυτά. Όχι, δεν το βάζω προσωπικά. Μιλώ για την κουβέντα που έγινε εκείνο το βράδυ. Ναι, θέλω να σας πω ότι θα είχαν ενημερώσει τους ανώτερους. Αν τελικώς ξέρατε ότι υπάρχουν κάποιοι νεκροί ή δεν το ξέρατε. Τους άμεσα υπεύθυνους τους, και φαντάζομαι αυτό θα ρωτηθεί, θα αποτιμηθεί, θα διερευνηθεί. Δεν ενημερώνουν, ξαναλέω, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Πάντως, ανεξάρτητα τώρα, γιατί και εσείς είδατε πώς παρασυρώμεθα τι λέει η αξιωματική αντιπολίτευση. Ανεξάρτητα από τι λέει η αξιωματική αντιπολίτευση, ανεξάρτητα αν ήθελε άλλο ντεκόρ, αν ήθελε άλλη διαδικασία, εγώ θέλω να σας πω ότι οι νεκροί δεν κρύβονται. Και τουλάχιστον ο Πρωθυπουργός ήταν εκεί, ενώ θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι στο Μόστα. Και να το κλείσω αυτό, θα μπορούσε η επικοινωνιακή διαχείριση εκείνης της βραδιάς να ήταν μια λάθος διαχείριση? Με το αν. Με το αν να σε ρωτήσω. Να γίνει αυτό με τα δεδομένα. Εγώ δεν ήμουν μέσα. Εκ των υστέρων ο προφήτης. Γενικά τι λέτε, άλλο ντεκόρ τι λέτε? Όχι, όχι. Μιλώ, υπήρξε μια επικοινωνιακή διαχείριση του πράγματος εκείνο το βράδυ. Εννοείται ότι μπήκε η κάμερα στην αρχή της επίσκεψης του ίδιου του Πρωθυπουργού. Και υπήρξαν και κάποιες δηλώσεις μετά, οι οποίες δεν εμφάνισαν τους νεκρούς σε επίπεδο δηλώσεων. Όλο αυτό θα μπορούσε να έχει μια διαφορετική προσέγγιση εκείνο το βράδυ, αυτό ρωτώ. Εκ των υστέρων, σας ξαναλέω, θα μπορούσαν όλα να ήταν διαφορετικά. Εκ των υστέρων θα μπορούσαν να είχαν λειτουργήσει καλύτερη επιχειρησιακή θεσμή της ελληνικής δημοκρατίας και ενδεχομένως να θρυνούσαμε ή να θρυνούσαμε λιγότερους ανθρώπους. Αλλά μην με κάνετε να μπω σε αυτό που επιμελώς 4 χρόνια αποφεύγω, να κάθομαι στην τηλεόραση και να λέω συνέχεια αν ή θα το έκανα καλύτερα ή έπρεπε να το κάνω καλύτερα. Ευτυχώς σας λέω, η έρευνα προχωράει. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Θα επιστρέψουμε με τα θέματα της περιφέρειας στο πρώτο μισό του δεύτερου μέρους του Focus και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε με την ευρύτερη πολιτική. Θα συνεχίσουμε με τη συγκυβέρνηση, με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Θα δούμε τα θέματα της διακυβέρνησης και το τι μελιγενέστε με τις εκλογές να βρίσκονται μπροστά, τις αυτοδιοικητικές το Μάιο και ενδεχομένως και τις ευρωεκλογές. Τις ευρωεκλογές και ενδεχομένως και οι βουλευτικές. Θα το δούμε, θα το συζητήσουμε αμέσως μετά. Πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί. Δείτε αυτή την Παρασκευή στις 10 το βράδυ στην εκπομπή «Επόμενη μέρα». Η Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Όλγα Γεροβασίλη, απαντά σε φλέγοντα ερωτήματα που απασχολούν την κοινωνία και τη σχέση της με